Και ο κύριο ναι, Ανδρουλάκη και το Πασόκ πιθανό ε, κυβερνητικό εταίρο, βλέπουμε τον Πρωθυπουργό τι τελευταίε μέρε να κλείνει αυτή την πόρτα mm. τη συνεργασία ή τουλάχιστον όπω λέμε τι παρούσε συνθήκε. Μα έλεγε τι προάλλε εδώ ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη ότι ε, με εξαίρεση τον απαράβατο όρο να είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, όλα τα άλλα μπορούν να συζητηθούν με το Πασόκ. Τελικά, τι ισχύει. Ο κύριο Ανδρουλάκη έχει κλείσει ο ίδιο την πόρτα τη συνεργασία προ τον κύριο Μητσοτάκη. Εδώ και κάποιο διάστημα, κάποιου ένα-δύο μήνε, αν θυμάμαι καλά. Είναι μια επιλογή του προσωπική. Λέει ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και με τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά. Θεωρεί ότι ο κύριο Μητσοτάκη έχει κάνει μια καταστροφική δουλειά και ένα έργο το οποίο είναι καταστροφικό για τη χώρα. Θεωρώ πω είναι μια πάρα πολύ άδικη κριτική και μια άτοπη κριτική. Και πιστεύω ότι βρίσκεται σε απόκληση με αυτό το οποίο πιστεύει και η πλειονότητα των πολιτών, ίσω και ένα μεγάλο μέρο και των ψηφοφόρων του Πασόκ. Θεωρώ δηλαδή ότι ο κύριο Ανδρουλάκη δεν διαβάζει καλά καν τη δική του εκλογική βάση. Γιατί εφαρμόζουμε πολιτικέ οι οποίε έχουν μια ευρύτερη απήχηση πέρα από τα στενά όρια τη Νέα Δημοκρατία και είναι μια πολιτική η οποία είναι αναγκαία εθνικά, κοινωνικά, οικονομικά. Ο κύριο Ανδρουλάκη πέρα από αυτό όμω έχει κάνει κάτι πολύ πιο σημαντικό και πιο σοβαρό και αν θέλετε αρνητικό. Έχει καταψηφίσει το Πασόκ κρίσιμε μεταρρυθμίσει που πάνε τη χώρα μπροστά. Αυτό τι σημαίνει. Ότι ω δυνάμει κυβερνητικό εταίρο, το ΠΑΣΟΚ θα ήταν ένα βαρύδι για αυτό το οποίο ζητούν οι πολίτε. Δηλαδή, αντί να έχουμε επιτάχυνση, εμεί τι ακούμε. Έχετε πάει σε κάποια σημεία μπροστά, σε άλλα δεν τα έχετε πάει τόσο καλά. Πρέπει να πάτε πιο γρήγορα. Θα πάμε πιο γρήγορα με ένα κόμμα το οποίο καταψηφίζει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση, που δεν τη θέλει, που υποστηρίζει του συνδικαλιστέ οι οποίοι αύριο Τετάρτη δεν θέλουν να γίνουν οι εξετάσει πίζα που θα μα δείξουν τα, παιδιά μα στα σχολεία τι μαθαίνουν από το δημόσιο σχολείο, για να μπορούμε να, τα βελτιώσουμε και τα προγράμματα σπουδών και τον τρόπο διδασκαλία και τι δομέ τη Το Πασόκ έχει καταψηφίσει την αναδιάρθρωση του ΕΦΚΑ που έχει οδηγήσει στην απονομή συντάξεων από δύο χρόνια σε δύο μήνες. Τι σημαίνει αυτή η Έχουμε φέρει το πριν παραγωγικότητα. Στον υπάλληλο, ο οποίο κάνει καλά τη δουλειά του και βγάζει περισσότερε συντάξει, εκδίδει περισσότερε συντάξει από αυτέ που εξέδιδε πριν από κάποιο διάστημα, του δίνουμε ένα μπόνους. Με αυτέ τι πολιτικέ το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί. Τι έχει καταψηφίσει στη Βουλή. Συνεπώ, θεωρούμε ότι ω παίκτη αρνησικυρία μέσα σε μια κυβέρνηση που θέλει να πάει τη χώρα μπροστά, θα φέρει πολύ σημαντική επιβράδυνση. Με αυτού του όρου δεν μπορούν κ. να υπάρξουν επομένω. Δεν ε, να είναι βαρύ αυτό που λέτε και είναι και κατηγορηματικό. Κλείνετε την πόρτα. Ε, άρα αυτό τι σημαίνει, μόνο αυτοδυναμία και τίποτα άλλο, εκλογέ κατα... μέχρι να βγει η νέα δημοκρατία. Όχι. Εμεί θέλουμε να καταλάβουν καταρχά οι πολίτε τι σημαίνει στην πράξη συνεργασία, όχι στη θεωρία. Διότι στη θεωρία το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί, το είπα και χθε στο briefing, ότι λειτουργεί λίγο σαν αν ε, συμμετέχει σε πολιτικά καλυστία. Θέλει να είμαστε όλοι και πλούσιοι και υγιεί και όμορφοι. Δεν μα λέει. Ούτε πώς θα το κάνει, Να. ούτε με ποιον θα το κάνει, γιατί λέει δεν θέλει Μητσοτάκη, δεν θέλει Τσίπρα, ε, αφήνει ένα ερωτηματικό για το αν θέλει τον εαυτό του ως Πρωθυπουργό, παρότι θα είναι το τρίτο κόμμα με βάση τις δημοσκοπήσεις, ή κάποιον άγνωστο. Αυτά δεν θεωρώ ότι δίνουν σιγουριά και σταθερότητα και εμπιστοσύνη στου πολίτε για να συνεχίσουμε σε μια πορεία προ τα μπρο. Αντιθέτω, δημιουργούν πάρα πολλά ερωτηματικά. Εμεί με μια δύναμη που δεν ξέρει που θέλει να πάει τη χώρα, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγο να συζητήσουμε. Κυρίε και κύριοι, αποκλείεται οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασία, αν οι αριθμοί το επιτρέπουν μετά τι εκλογέ τη 20η. Με τα σημερινά δεδομένα το αποκλείουμε. Επαναλαμβάνω όμω ότι, ότι ο κύριο Μητσοτάκη είναι ένα σοβαρό, θεσμικό, έντιμο πολιτικό, ο οποίο σέβεται πάντα τη λαϊκή τιμιγορία. Τη λαϊκή